Διαβάζοντας την ανακοίνωση του κόμματος για τη σημερινή εκδήλωση, με τις αναφορές στα συμβάντα αυτά που είχε πάνω-πάνω η ανακοίνωση, όσοι τη διαβάσατε, σκεφτόμουν πώς εμείς τα βιώσαμε, οι βιομηχανικοί εργάτες εδώ στην περιοχή. Λέω, για παράδειγμα, με την έκρηξη του υποσταθμού της ΔΕΗ στο κέντρο υπερυψηλής τάσης στην Κουμουνδούρου, εκεί που ο αιματοσχηματιστής ήταν κατασκευής του 1986 και ο αυτόματος διακόπτης του 1972, με την έκρηξη αυτή η μισή Αττική βυθίστηκε στο σκοτάδι. Η παραγωγή στα εργοστάσια διακόπηκε απότομα, ενεργοποιώντας όλα τα έκτακτα συστήματα. Μεγάλες ποσότητες αέριων καυσίμων οδηγήθηκαν στους πυρσούς στα δηληστήρια για να καούν. Το σκηνικό για τους κατοίκους θα λέγαμε ότι ήταν εφιαλτικό. Βυθισμένοι στα σκοτάδια, σε ελευσίνα ασπρόπυργο, και το μόνο πράγμα που βλέπανε πάνω από τα κεφάλια τους ήταν η φλόγα από τους πυρσούς των δύο δηληστηρίων. Με τις εκρήξεις των φιαλών υγραερίου και του βυτίου, χτύπαγε το τηλέφωνο, παίρνανε εργάτες από το ΔΔΕ εδώ στη γέφυρα του ασπροπύργου και ρωτάγαν αν είναι όλοι καλά, καθώς νιώθανε τις δονήσεις στα πόδια τους από τις εκρήξεις, χωρίς να μπορούν να καταλάβουν από πού προέρχονται. Ήτανε τότε, να θυμίσω, που όλοι λάβανε αυτό το SMS από την πολιτική προστασία για να καταφύγουν να προστατεύσουν τους εαυτούς τους. Αλλά κανένας χώρος εργασίας δεν εκενώθηκε, παρά μόνο αυτός στο ακριβώς δίπλα εργοστάσιο, όπου τρομοκρατημένοι εργάτες τρέχανε για να καλυφθούν. Και εδώ πέρα υπάρχει και το βίντεο χαρακτηριστικός μάρτυρας που δείχνει τη στιγμή της έκρηξης, ενώ τρέχουν οι βιομηχανικοί εργάτες από το διπλανό εργοστάσιο να καλυφθούν. Την προηγούμενη εβδομάδα, τις βραδινές ώρες, ξημερώματα Τετάρτης, ο ουρανός πάνω από τον ασπρόπυργο κοκκίνησε από τη φωτιά στο εργοστάσιο Ξυλίας. Το εργοστάσιο Ξυλίας δεν απήχε περισσότερο από 1 χιλιόμετρο από την πλατεία του ασπροπύργου. Σε όλα αυτά τα περιστατικά, πολλοί κάτοικοι εκτέθηκαν σε μεγάλες παρουσίες αιωρούμενων σωματιδίων, στερεών σωματιδίων, πιθανά και σε τοξικά αέρια. Κάποιοι εργάτες απειλήθηκαν άμεσα από αυτά τα περιστατικά. Από τύχη δεν είχαμε τραυματισμούς. Πολλοί εργάτες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν περιστατικά δύσκολα, σε συνθήκες τρομερής έντασης, τα οποία με αυταπάρνηση διαχειρίστηκαν αποτελεσματικά. Πάντοτε, σε αυτά τα περιστατικά, αυτό που μας τρώει είναι αν χτύπησε κανείς, αν υπάρχει τραυματίας, αν υπάρχει κανείς εγκλωβισμένος. Προσπαθούμε να μάθουμε από κανένα γνωστό, από κανένα περίοικο τι συμβαίνει. Όχι από περιέργεια, σύντροφοι, αλλά από αλληλεγγύη, με τη συνείδηση ότι ο καθένας μας μπορεί να βρεθεί σε αντίστοιχη δύσκολη θέση. Οι εμπειρίες, άλλωστε, για τους βιομηχανικούς εργάτες εδώ στην περιοχή είναι πολύ βαριές. Οι πιο παλιοί θυμούνται το 2015, με τους 4 νεκρούς στα ΕΛΠΕ στον ασπρόπυργο. Οι ακόμα παλιότεροι θυμούνται το 1992 στην Πετρόλα με τους 15 νεκρούς. Αλλά ακόμα και οι νεότεροι που τώρα έχουν πιάσει δουλειά στους κλάδους, έχουν ακούσει τους παλιότερους να συζητάνε για αυτά. Τα ατυχήματα, ωστόσο, λέμε ότι δεν είναι αναπόφευκτα. Υπάρχουν τα κατάλληλα μέτρα, τα κατάλληλα μέσα για να προληφθούν. Υπάρχει επιστήμη, υπάρχει τεχνολογική γνώση, υπάρχει εμπειρία για να αποφευθούν. Αν όχι να εκμηδενιστούν, να περιοριστούν τα ίδια και οι επιπτώσεις τους στο ελάχιστο. Είναι ζωτική σημασία ο εξοπλισμός να συντηρείται από εξειδικευμένο προσωπικό σωστά και στην ώρα του. Να μην υπερβαίνει ο χρόνος λειτουργίας του το χρόνο ζωής του, αλλά και να μην ξεπερνιούνται οι προδιαγραφές λειτουργίας του κατασκευαστή. Η συντήρηση και η έγκαιρη αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου εξοπλισμού να γίνεται με τήρηση όλων των μέτρων ασφάλειας και όπου είναι απαραίτητο να σταματάει η παραγωγή για να γίνεται η συντήρηση με ασφάλεια. Στις εργασίες αυτές πρέπει να υπάρχει εκτίμηση κινδύνου, να υπάρχει σαφές πλάνο εργασιών, να τηρείται αρχείο από αυτές τις εργασίες. Απαραίτητη προϋπόθεση αυτές οι εργασίες να μην γίνονται υποπίεση. Οι εργαζόμενοι και τον καιρό της συντήρησης αλλά και τον καιρό της λειτουργίας να εργάζονται 8 ώρες, να προλαβαίνουν να ξεκουράζονται από μέρα σε μέρα. Αντίθετα, στις μεγάλες βιομηχανίες καθεστώς έχει γίνει υπεροριακή απασχόληση, το λεγόμενο 12 ώρο. Η κούραση είναι πολλές φορές αυτή που καταβάλει τους εργάτες. Τελικά όμως, όταν γίνεται ένα ατύχημα ή ένα ατυχές γεγονός, όπως μας λένε,
ή έχει τις δικές του ρίζες και αιτίες. Το πιο εύκολο συνήθως είναι να φορτώσουν την ευθύνη σε κάποιον εργάτη, πολλές φορές και στον ίδιο το θήτη. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, σε κάποιο μεσαίο στέλεχος κάποιας επιχείρησης, κάποιο μηχανικό. Αυτό που φροντίζουν όμως πάντα είναι να βγει λάδι η εργοδοσία και ο μηχανισμός της εκμετάλλευσης. Προσπαθούν να κρύψουν ότι στο όνομα της ανταγωνιστικότητας, στο όνομα της κερδοφορίας, γίνονται συνεχώς εγκλήματα. Το κόστος της υγείας ενός εργάτη, της ίδιας του της ζωής για έναν εργοδότη, περιορίζεται σε μία αποζημίωση. Απ' την άλλη, το κόστος λήψης τεχνικών μέτρων προστασίας είναι ψηλότερο. Η ανανέωση του εξοπλισμού, η συντήρησή του, το σταμάτημα της παραγωγής κοστίζουν παραπάνω στον εργοδότη. Το να απασχολεί επαρκές προσωπικό με σαφή καθορισμένα καθήκοντα κοστίζει παραπάνω από το να έχει οριακά λίγους εργάτες που να τα κάνουν όλοι όλα. Αυτά τα παραπάνω είναι τα συστατικά ενός εκρηκτικού μείγματος, το οποίο γεννάει δυστυχήματα. Άλλες φορές μικρά, άλλες φορές μεγαλύτερα. Άλλες φορές που οδηγούν σε τραυματισμό, άλλες φορές σε πολύ νεκρά. Η δική μας η ευθύνη των βιομηχανικών εργατών, είναι μέσα από τον αγώνα να διεκδικούμε να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας, να διεκδικούμε την επαρκή στελέχωση των πόστων εργασίας με εργάτες και όχι με υπερορίες, να γίνεται η συντήρηση του εξοπλισμού στην ώρα της και όχι όταν αυτό σας στοχίσει, γιατί τότε θα είναι σίγουρα αργά. Όλα τα παραπάνω όμως σημαίνουν κόντρα, αντιπαράθεση με την εργοδοσία, αγώνα καθημερινό για την προστασία της υγείας μας και της ίδιας μας της ζωής. Σημαίνει ακόμα αντιπαράθεση και ξεπέρασμα με όλους αυτούς που κάνουν το αμορτισέρ ανάμεσα στον εργοδότη και τους εργαζόμενους, τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό, αυτούς που μας λένε «βάλτε πλάτη», που κερδίζουν χρόνο υπέρ του εργοδότη, που βγάζουν πλουμιστές ανακοινώσεις για την ασφάλεια, αλλά στο διατάφτα είναι μέτρ στο να διατηρούν την εργασιακή ειρήνη, να δρουν σαν πυροσβεστήρες στις αγωνιστικές διαθέσεις για να περνάει ο εργοδότης τις αντεργαστικές μεθοδεύσεις του. Ο αγώνας αυτός θα είναι σίγουρα πιο αποτελεσματικός όσο δυναμώνει η στράτευση με το ΚΚΕ μέσα στους χώρους δουλειάς, όταν στρατεύονται οι εργάτες στο στόχο για την ανατροπή του καπιταλισμού. Γιατί αυτό ακριβώς είναι το εμπόδιο σήμερα. Η καπιταλιστική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής που σακατεύει και μαυρίζει τις ζωές των εργατών. Ο σοσιαλισμός είναι αυτός που μπορεί να εγγυηθεί ότι θα παίρνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των εργατών στην εργασία τους. Θα πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για να αναβαθμιστεί η ποιότητα διαβίωσης των κατοίκων. Όλοι το επόμενο διάστημα να δυναμώσουμε αυτόν ακριβώς τον αγώνα, κόντρα στην εργοδοσία, κόντρα στην κυβέρνηση.